ελληνική ομάδα σήμερα έκανε την πρώτη προχώρηση. Μάλιστα. Ήταν το προχερό καιρό αυτό. Στο γήπεδο του Κτάρκ, εδώ που θα γίνει και το παιχνίδι. Ωραίο γήπεδο. Δεν μπορούσαμε να πλησιάσουμε πολύ κοντά γιατί πρώτα έχει διαπίστευση και εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε. Σωστά. Οπότε μάλλον έγινε αυτό το μάθημα όμως από τη ΜΕΠΟ. Πήγαν όλα καλά. Ρε μπαγάσα τη Λιμπουνιδάκη, να σου πω κάτι. Άκουσα να σου πω κάτι. Δεν έχει φάει πόρτα πουθενά, δηλαδή σε κανένα απλά μαγαζιά τη Ελλάδα. Και έφαγε σε πικάρα. Και έφαγε στο γήπεδο του Γκντάνσκ πόρτα. Είναι δυνατόν να το έκανα μόνο. Ξέρει κάτι όμω, πήγα απέναντι το γήπεδο του Γκντάνσκ. Ναι. Που είναι ένα ιστορικό μέρο. Που είχε ένα κολόμπαρο. Στο Βέστερ Πάτερ είναι εκεί ακριβώ όπου ξεκίνησε η επίθεση στο Γερμανό το 1939 στο Γκντάνσκ. Ποιο κέρδισε, ποιο κέρδισε. Εντάξει, είναι σοβαρό. Χειροκροτήρια. Περίμενε. Είναι σοβαρό. Είναι σοβαρό. Ναι, ρε παιδάκι, να σου πω κάτι. Ποιο κέρδισε. Οι Γερμανοί, μην κουράζει. Θυμάσαι ποιο κέρδισε όταν έγινε αυτό το ντου εκεί. Οι Γερμανοί, μην κουράζει. Οι Γερμανοί, αυτό δεν θα του πω. Αυτό που πρέπει να ξέρετε και στην Ελλάδα και μάλλον το έχετε μάθει ήδη είναι ότι η Άγγελα Μέρκελ θα είναι η πρώτη καγκελάριο τη Γερμανία που θα επισκεφτεί το Κτάνσκ, έτσι. Α, ναι, γιατί οι άλλοι είχαν προηγούμενα με το Κτάνσκ. Ένα από το 1939 και μετά που ισοπεδώσανε το Κτάνσκ, δεν είχε ποτέ καγκελάριο ή τόσο μεγάλο υψηλά πρόσωπο στο Κτάνσκ. Και αύριο έρχεται για να δει και το παιχνίδι. Ναι, ναι, ναι. Και η αγωνία του οι μεγάλοι, έχουμε αυτό που έχουμε αποκλειστικό και θα το δείτε και αύριο, είναι ότι η δημοσιογράφος η Γερμανίδα μας είπε ότι έχουμε μαζί τους διερμηνείς, οι οποίοι θα μεταφράζουν τα συνθήματα των Ελλήνων στην Άγγελα Μέρκελ στην κερκίδα. Μάλιστα. Τις χειρονομίες θα τις μεταφράζουν ή όχι των Ελλήνων. Θα τις καταλαβαίνει μόνο. Υπάρχει διεθνής γλώσσα. Υπάρχει διεθνής γλώσσα. Αυτή είναι η μαγεία του ποδοσφαίρου. Θα πάει η Μέρκελ στο γήπεδο και θα τις λένε. Θα τις λέει ο Τσιλιπουρδάκης. Α, έλα να σου πω. Θα πηγαίνουν στη συνοδεία εκεί τη μέρα και θα κάθονται αυτοί εκεί. Μπράβο, τα έλα να σου πω που λένε στα γήπεδα. Έλα έξω. Νίκο, να σου πω κάτι. Άμα τη δει τη Μέρκελ, πλησίασέ τη με τρόπο γιατί έχει κάτι χτιστού γύρω-γύρω. Ναι, ναι, ναι. Ναι, θα βρωμάει τα χρόνια του. Να σου πω κάτι. Εγώ λέω να την πλησιάσει και μόλι φτάσει δίπλα τη θα τη πει Μήκονο και να δούμε πώ θα τη δράσει. Να πα δίπλα στη Μέρκελ και να τη πει λέει την γκάγκα. Ήρθε εδώ η Κουστοδία. Ναι, η Κουστοδία. Ηλιά! Λέγε Νίκο. Λοιπόν, εγώ είπα ότι αν κερδίσουμε τους Γερμανούς θα βγω γυμνό στην Ομόνοια. Αυτό μην το λε γιατί θα στείλουμε το μάτι να χάσουμε. Είναι δώρο για κάποιον αυτό. Δεν μα το λε έτσι. Απειλή στον ελληνικό λαό ανοιχτά δηλαδή. Έτσι είναι. Θα έρθει ο Λεσουέρ να μαζέψει το αλακόντα, Νίκο. Μετά το ξύλο που θα φάω και μετά το νοσοκομείο, αν επιθυμίσω. Θα βγει εσύ γυμνός. Στο layout την εκπομπή. Στο layout. Δεν χωράει στο κομπιούτερ. Επειδή ο κομπιούτερ τα μεγάλα ψάρια κρύβονται κάτω από μεγάλα βράχια, Νίκο, δεν με χωράει η οθόνη. Έτσι. Κατάλαβες. Το ξέρω. Μία ο Μπάκας μ' αγαπάει πολύ. Πού το ξέρει, εσύ το ξέρει. Θα πάω στη Μύκονο 20 μέρε το καλοκαίρι. Από χέρι το έχω. Λοιπόν, άλλο κάτι. Κύριο Μπάκας είναι στη γραμμή. Άλλο κάτι έχει να μα πει, Νικολάκη. Δεν άκουσα. Κάτι άλλο. Καλύτερα, εντάξει. Ολοκληρώθηκε η συνομιλία μα. Λοιπόν, μέτρα 3 και κλείσει το τηλέφωνο γιατί θα αναχθεί. Λοιπόν, γεια σου, Νίκο. Καλή επιτυχία. Καλό βόλιο το βράδυ. Έλα, παρκάρε. Έλα με την όχι, μικρή Αντρέα. Γεια σας. Φόρεσες μπλούζα Fred Perry σήμερα βλέπω, για να μην σε λέω τραυματιοφορέα είναι όλα αυτά, έτσι. Τι έχεις να πεις μικρή Ανδρέα, τι έχεις να δηλώσεις. Και έχω να πω για την Άγγελα Μέρκελ. Και έχω να πω, πολύ ωραία. Και εγώ έχω να πω, είπα. Και εγώ έχω να πω. Πες τα, μην του δίνεις σημασία. Για την καγκελάριο της Γερμανίας, Άγγελα Μέρκελ. Ναι. Η οποία άλλαξε το πρόγραμμά της. Ναι. Δηλαδή, τι ήταν να κάνει. Ήταν να φάει γκολφ. Να συναντηθεί με τον Ιταλό πρωθυπουργό Μάριο Μόντι. Και άλλαξε το πρόγραμμά της για να είναι στο Γκντάνσκ. Την Παρασκευή ήταν συναντητή. Και να δει το παιχνίδι της Εθνικής Γερμανίας με την Ελλάδα. Μάλιστα. Ωραία, εντάξει. Μαγιά αυτό της Μέρκελ. Δεν μου λες, το κάνει συχνά από ό,τι θυμάμαι, έτσι. Δεν είναι η Μέρκελ, δηλαδή πηγαίνει στα γήπεδα της Εθνικής Γερμανίας. Ναι. Εδώ τι βλέπουμε. Εδώ πέρα είναι βολεύει, ναι. Και πού θες να καταλήξεις τώρα. Αυτό θέλω να πω και ότι επίσης η Άγγελα Μέρκελ προσκάλεσε τον Σαμαρά. Αυτό σου εννοεί ότι είναι τόσο φίλαθλος και παρακολουθεί την Εθνική Γερμανία που προτίμησε να αλλάξει μια πολιτική σοβαρή σύσκεψη για να πάει να δει το παιχνίδι. Σκέψε να είσαι στο ξενοδοχείο κλεισμένο και η μόνη γυναίκα που σε επισκέπτεται είναι η Μέρκελ. Έτσι. Ναι, οι ποδοσφαιριστέ πώ θα αισθάνονται. Να πω ότι η συνάντηση άλλαξε κατά 6 ώρες νωρίτερα. Μάλιστα. Άρα θα πάει στην Ιταλία και θα πετάξει από την Ιταλία. Μάλιστα.
Η Μέρκελ να πούμε ότι κάλεσε και τον Σαμαρά, έτσι. Ναι. Κάλεσε δεν έχει απαντήσει ακόμα. Τον πρωθυπουργό. Ναι. Δεν θα απαντήσει μάλλον, δεν θα πάει. Γιατί πρέπει να φτιάξει την κυβέρνηση. Γιατί τι έγινε, μεγάλη, περνάνε μήκες. Έχουν έρθει τόσοι και τόσοι συνάδελφοι. Ναι, ναι. Πιο γραφικό και εκτό θέματο από τον Γαλάνη δεν έχει πατήσει τον πολίτη. Ο Γαλάνη. Δεν μιλάμε και χειροκροτάει. Ναι, ναι, ναι. Απίστευτο δηλαδή. Έχει συνηθίσει να χειροκροτάει. Ο κύριο Μπάκα είναι στη γραμμή. Να μιλήσουμε με τον κύριο Μπάκα. Μπαγκάκα! Τι έγινε, ρε παιδιά, έπεσε ο Μπάκακα μέσα στην Ελλάδα. Θανάση, ένα στα δύο έχει, Θανάση. Γρηγόρη! Θανάση, φτάνει. Λοιπόν, σήμερα, Γρηγόρη, θα μιλήσουμε οι δυο μας. Ναι, δεν έχω καμία όρεξη να τα ακούω έτσι. Ναι, όχι, δεν. Μούτρα έχει ο Ηλίας πάντα λόγω του. Από το μουσί έχει μια ζωή, μια ξυνήλα. Αλλά δεν λέει τίποτα αυτό. Κοίταξε, δεν είναι φωτεινό σαν και σένα. Έτσι, μπράβο, έτσι. Δεν είναι δικιά σου λάμψη. Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, η ξυνήλα δεν σε επηρεάζει. Εγώ κύριε Μπάκα. Εγώ κύριε Μπάκα, για να μην λέμε πολλά, να σα παραδώσω εδώ στον Ντάνγκραντερ του αθλητικού ρεπορτάζ. Θέλω να σου πω ότι σήμερα βγήκε πρώτο στην εκπομπή ο Νίκος Φιλιππουνιδάκης. Έτσι, οπότε, μπορεί. Ό,τι και να πει από εδώ και πέρα είναι περί το έχει υποθεί. Τι είπες, Γρηγόρη, τι απάντησες μάλλον σε αυτό το καυτικό σχόλιο του Ηλία. Δεν ξέρω πώς είναι τα πολωνικά το χειροκρότημα. Δεν άκουσα τίποτα. Παιδιά. Εύστοχος, καταπληκτικός. Ναι, ήταν ωραίο. Μίλα, όχι, μίλα με τον κύριο, δεν έχω θέμα. Γρηγόρη, εσύ είσαι στο Γκντάνσκ και εσύ, έτσι, έτσι δεν είναι. Και εσύ και εσύ. Ναι, το μπορεί, είμαι στο Γκντάνσκ, το βροχερό, πολύ βροχή. Ναι, στα ρε παιδιά, να σα πω κάτι. Θα μα πάρουν τα ζουμιά από τη βροχή. Βροχή, ο Τσιμπουδάκη, βροχή και εσύ. Δηλαδή, δεν είστε εκεί μετεωρολόγοι να μα πείτε τι γίνεται με τον καιρό. Α, να σου πω τι έκανα. Ναι, για πες μας τι έκανες από το πρωί που ξύπνησες, λέγε. Επειδή κάτω από κάποιες άλλες προϋποθέσεις τώρα θα ήμασταν σε παραλία να κάνουμε κανένα ρεπορτάζ παραλίας, ναι. Πήγα και πήρα αυτό το πορτοκάλι που είχε ο Μίτς Μπιουκάνα και έκανα Baywatch μες στην πλατεία. Baywatch, μάλιστα. Μπράβο. Υποβροχή. Πρωτοτύπησες πάλι. Έδειξες, να σου πω κάτι, οι Γερμανοί σε είδανε που έκανες Baywatch. Λοιπόν, Θοδωρή, ναι, θέλω να σου πω μια σοβαρή κουβέντα στις 7-8 τηλεφωνικές που είχαμε. Θέλω να σου πω μια σοβαρή κουβέντα όμως, αλήθεια όμως. Θέλω, ναι. Δηλαδή τώρα δεν μπορώ να το πω διαφορετικά, ναι. Να κερδίσουμε τη Γερμανία. Τέτοια υπεροψία που βλέπω στα πρόσωπά του. Ναι, αδίκως, ε. Για πες μου, πώς σε κοιτάει κάποιος υπεροπτικά, αδίκως, για εξήγησέ μου, πώς είναι αυτό το βλέμμα. Για εξήγησέ μου. Είναι το βλέμμα, ξέρεις που κουράει το κεφάλι, λέει, βρε κακομύρι, τι θα πάθεις. Αποκλείεται να σε κοιτάει επειδή σε κακομύρι, πρέπει να σε κοιτάει επειδή σε Έλληνας, δηλαδή. Τι έκανα, πριν από 5 λεπτά τελείωσα. Όρεσα μια σημεία τη Γερμανία στην πλάτη. Ναι, ναι, ναι. Και. Και πήγαινα και μίλαγα στους Γερμανούς, στον Παλαγερμανός, για να μάθω τα μυστικά της Γερμανίας. Δηλαδή τώρα αυτοί για τους Έλληνες πρέπει να έχουν φοβερή άποψη. Που πας εσύ και ο Τσιλιππουνιδάκης και τους πιάνεις εσύ. Εγώ δεν μπαίνω στα εθνικοπελευθερωτικά του Ηλία τα τέτοια. Εγώ σου λέω ποδοσφαιρικά δηλαδή γιατί να σε βλέπουν με διαφορετικό μάτι. Για πες μας. Δεν πρέπει να σε βλέπουν διαφορετικό μάτι. Αυτό λέω. Γιατί, δηλαδή τι είσαι εσύ μπροστά στη Γερμανία που έχει πάει σε ένα 15 τελικούς. Για να σε βλέπουν με φόβο. Και λίγους λες. Μα και εμείς έχουμε τελικούς. Πήγαμε να βάλει γαλλικό κύπελλο. Γρηγόρη. Άκου. Μην πας. Άκου να σου πω κάτι. Είπαμε να έχουμε και το γνώση αυτών. Καταλάβες. Δηλαδή να ξέρουμε τι λέμε. Εμείς επειδή το έχουμε πάρει πολύ ζεστά εδώ λόγω των χρεών και ιστορίες, νομίζουμε ότι οι Γερμανοί είναι τίποτα τη χάρπαστη και θα μπούμε μέσα να τους κερδίσουμε εύκολα κιόλας. Εντάξει. Όχι, δεν μας κερδίζουμε. Τώρα υπάρχει ένα κρίμα αισιοδοξία όχι μόνο στην ομάδα αλλά και στους φιλάθλους. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο δεν πληρώνεται ούτε από βροχή ούτε από τίποτα. Και επειδή έχουμε και κάποια μικροπροβλήματα με τη Γερμανία, ναι. Λογικά, ναι, ναι. Καλά να πάθουμε. Ναι, ναι. Εντάξει, θέλουμε να ξεσπάσουμε μέσα στο γήπεδο. Και νομίζω πως και οι Έλληνες είναι έτοιμοι. Η ελληνική αποστολή που προσπαθεί σπάσανε. Μάλιστα. Και είναι αποφασισμένοι να κερδίσουν. Δεν μου λες, Έλληνες έχουν έρθει. Δεν το συζητάω αυτό και δεν το διαπραγματεύουμε καθόλου, μπορεί. Καλά, εντάξει, μην το διαπραγματεύεσαι, Γρηγόρη, δεν το διαπραγματεύεσαι. Μα είναι παγερά, διάφορο. Θα σε πάρει ο Σαμαράς, θα σε βάλει στην κυβέρνηση να διαπραγματευτείς. Τώρα, να σου πω κάτι. Ήρθανε, Έλληνες έχουν έρθει. Οι Έλληνες μετά τις 6 το απόγευμα πάνω από τα τσάντερ και γιατί σχολάει το δημόσιο, τι γίνεται. Έχουμε και διάφορες εκπλήξεις αύριο πριν τον αγώνα, δηλαδή. Ήταν αποτυχημένο αυτό στην Ελλάδα. Το λέω επειδή με κοιτάς για συμπαράσταση. Συγγενείς ποδοσφαιριστές. Θα κάποιες εκπλήξεις στους ποδοσφαιριστές. Θα έχουμε όλα τα πράγματα και αύριο ελπίζω να συνεχιστούν και μετά τον αγώνα. Μάλιστα. Αν δεν συνεχιστούν, πάντως θα σε δούμε το Σάββατο. Έτσι, να σε δούμε εδώ, να δούμε πώς είσαι και αξίζει και αξιζημένος μάλλον. Ποιον θα δεις, να σου πω εγώ τι θα γίνει. Θα γυρίσει ο Μπάκου τώρα. Να σου πω εγώ. Θα γυρίσει ο Μπάκας τώρα. Από το αεροπλάνο θα παίρνει τηλέφωνο και θα λέει ναι. Με πονάει η μέση μου. Έβγαλα το γόνατό μου. Έχω βγάλει και τους 4 ώμους που έχω. Θέλω 15 μέρες άδεια. Μήπως μπορώ να μην δουλέψω. Μετά θα έρχεται στη δουλειά. Θα λέει εγώ που ήμουνα και σκίστηκα 2 εβδομάδες εκεί. Θα τον ξαναδεί το Σεπτέμβριο εν ολίγης. Τον Μπάκα για να ξέρει τι σου γίνεται. Εγώ θα τον δω πιο γρήγορα γιατί θα τον δω
και στην Άρτα. Οπότε δεν με νοιάζει. Εντάξει, στην Άρτα μπορεί. Στη δουλειά ο Μπάκας θα επιστρέψει. Για ποιου και τα λοιπά. Δεν τα συζητάμε. Έτσι, Γρηγόρη, άσε να λέει τον Ηλία. Ο Νικόλας ο Τσιλιμπουδάκης θα οργώνει τις ελληνικές παραλίες και ο Μπάκας θα κάνει και θα ξυνέται. Αυτό το. Έλα! Λέγε Γρηγόρη. Κάτσε, γιατί κάτι μου έλεγε πριν ότι είναι τόσο ευσυνείδητος ο Τσιλιμπουδάκης που πρώτα είναι για υπουργό εργασίας. Περίμενε, να αλήθεια είναι. Αυτό ισχύει. Τουρισμού, άμα δεις πως έκανε καμάκι της Πολωνέζης. Γιατί εσύ δεν έκανες. Εσύ δεν έκανες. Όχι. Γιατί. Εγώ φλερτάρω, φλερτάρω. Πώς. Φλερτάρι, φλερτάρι. Στη Φιλιππιάδα είχατε φλερτ. Είχατε φλερτ στη Φιλιππιάδα. Λοιπόν, εντάξει, Γρηγόρη, μας κάλυψες και σήμερα. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο. Έτσι είναι, οι έρωτες, έχουν. Οι έρωτες, Γρηγόρη, έχουν και τάσει. Πιο δυνατά λίγο. Έχουν και καυγαδάκια. Έχουν και καυγαδάκια. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Γρηγόρη τον Μπάκα. Τον εξηρισμένο πια, γιατί μας το δούμε το μουσι εδώ. Λοιπόν. Και εμείς να συνεχίσουμε το πρόγραμμα μας, Ηλία, με ένα ακόμα τραγουδάκι. Με ένα τραγούδι. Τι θα τραγουδήσουμε. Ισπανία-Γαλλία θα τραγουδήσουμε. Ισπανός, έξι. Σάββατο. 10 παρατέταρτο. Ναι. Ισπανία-Γαλλία. Λέμε σήμερα γιατί αύριο θα είμαστε μόνο για Ελλάδα. Έτσι. Μπράβο, οπότε λέμε με σήμερα σήμερα και τραγούδια κτλ. Ναι. Ισπανία-Γαλλία πριν ανέβω πάνω, διάβαζα οι Γάλλοι πιστοί στην παράδοση, πλακώθηκαν στο ξύλο πάλι μεταξύ του. Αυτό είναι υγεία. Άρχισε ο ένα τον άλλο. Πώ έπαιρνε τα χειριά του Αντού Ανατολάκη και τα πέταγε στα σκουπίδια. Κατάλαβε αυτό. Δεν φάγανε τον Μπερμούδε και τα έτσι. Μου παίρναγε μπάλα από κάτω για να παίζει ο Ανατολάκη. Λοιπόν, άρχισε να πλακώνεται στο ξύλο. Να πούμε και τι έγινε. Να πούμε και τι έγινε. Το πρόβλημά του είναι δεν μαρκάρει, λέει ο Νασρή. Και άρχισαν οι υπόλοιποι εκεί, οι αμυντικοί κυρίως. Εγώ τον έπαιξε για πρώτο σκόρα και το παιδί είχε σκοπό να σε δικαιώσει. Άρχισαν οι αμυντικοί κυρίως να λένε ρε μεγάλε δεν μαρκάρεις. Άρχισε αυτός λέει εγώ δεν μαρκάρω, εσύ δεν μου δίνεις την μπάλα. Την κολακιά. Θυμάσαι την τελευταία μεγάλη διοργάνωση που αποκλείστηκαν. Είχαν σκοτωθεί στο ξύλο. Έτσι. Πολύ ξύλο. Με το αριστερό μπακ, πώς το λένε. Τον Εύρα. Τον Εύρα. Τον έκανε και περίεργο. Δευτέρο και μαρχή. Τόργελε. Τόργελε. Λίγο μουτσούνα. Φοβερό. Όντως είχαν και φοβερό προπονητή που του είχε επιβληθεί με τον Ντομενέκα. Ενώ αυτό εδώ. Ο Μπλάνκ εντάξει του ξέρει κιόλας. Αυτός βέβαια είναι ο μοναδικός αμυντικός που πρόλαβε τον Αλεξανδρή ποτέ στα 100 μέτρα. Που θυμάσαι με την United. Έτσι, έφυγε στην αντεπίθεση ο Αλεξανδρής και τον πρόλαβε ο Μπλάνκ. Ο Μπλάνκ ήταν ταχύς και γρήγορος. Φύγει στην Ισπανία. Ισπανία-Γαλλία. Ισπανία-Γαλλία. Λοιπόν, να δούμε τα δικά σου προγραμματικά. Να σου πω ότι πιστεύω ότι η Γαλλία θα προκριθεί. Μάλιστα. Με μια απόδοση του 3-0-5. Πλέον το στοίχημα αυτό το στηρίζω λόγω τη απόδοση. Έτσι λογική λέει ότι θα περάσει. Καλά, γιατί δεν έπρεπε να μου δει 1000. Θα περάσει με 500 και και βλέπω εδώ γκολ από αναπληρωματικό που δίνει 3.55. Εξηγώ ότι πιστεύω ότι ο Φάμπρεγκας μπαίνοντας μέσα θα βάλει ένα γκολ για την Ισπανία αν μπει αλλαγή. Και εξηγώ επίσης πάλι ότι η Γαλλία που θα κυνηγάει αποτέλεσμα έχει τον Ζιρού στον πάγκο ή τον Μπεναρφά, οι οποίοι και αυτοί μπορούν να σκοράρουν. Δηλαδή εδώ βλέπω όποιος κυνηγάει να ενισχύει με αλλαγή την επίθεσή του και να βγάζει ο αναπληρωματικός γκολ. Τα εξήγησες. Ναι, άλλο τίποτα θα εξηγήσεις. Άμεσος. Χειρομαντία έκανε να δει τι γίνεται με το μάτσο. Βρε, τι χειρομαντία να κάνει εδώ. Είναι το πιο, νομίζω είναι το πιο αμφίροπο από του 4 πρώην τελικού αυτό. Εγώ πιστεύω ότι οι Ισπανοί θα κερδίσουν βέβαια. Ωραία. Λοιπόν, να του το πούμε να μην το μάτσο καθόλου. Να πούμε στου άλλου να μην κατέβουν. Για να δώσω προγνωστικό. Για να δούμε τα δικά μου τα προγνωστικά. Εγώ το θεωρώ γούρι αυτό. Μπράβο κουβά μου. Έλα από την Αβάνα μέσα. Τι, Αβάνα Κούβα. Γίνεται μέσα εδώ το μεταξύ. Έχει όλα τα σκουπίδια των ημερών. Εγώ πιστεύω θα περάσει η Ισπανία. Έτσι, από αυτό το ζευγάρι. Θα είναι βέβαια το παιχνίδι, όντως θα είναι αμφίβολο. Δηλαδή θα είναι αμφίροπο, μάλλον. Όχι αμφίβολο. Αμφίβολο. Ναι, ναι. Αμφίβιο. Εγώ πιστεύω ότι το πρώτο γκολ θα πετύχει ο Τόρες και λόγω απόδοση που δίνει 5 θεωρώ ότι είναι καλό στοίχημα. Και θεωρώ το παιχνίδι θα έρθει over που δίνει 2,25. Μεγάλη απόδοση για το over. Δηλαδή, επειδή είναι νοκάουτ παιχνίδι και πετύχει, αν πετύχει κάποιο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, μετά θα ανοίξει το παιχνίδι. Η Ισπανία πάντως δεν πετάει και φωτιές επιθετικά. Όχι. Αλλά έχει δυνατότητα να βγάλει ένα-δύο γκολ. Εδώ το ερώτημα ξέρει ποιο είναι. Στο 0-0 ή στο 1-1 τι κάνει. Και περισσότερο στο 1-1 για το δικό σου over. Ενώ είναι στο 70 το μάτς και είναι 1-1. Ναι. Δεν ανοίγεσαι. Ανοίγεσαι. Όχι, αλλά να σου πω κάτι. Οι Ισπανοί δεν είναι θέμα να ανοιχτούν με την κυκλοφορία που έχουν τη μπάλα. Δηλαδή, έχουν κάνει και ένα bypass τώρα πρόσφατα. Και καροτίδε έχουν κάνει. Οι Ισπανοί έχουν 200 παιχνίδια ο καθένα βέβαια. Θα πάνε να παίξουν και παράταση. Είναι κουρασμένοι, εντάξει. Αλλά και οι Γάλλοι δεν είναι τίποτα φοβερό. Δηλαδή, όχι. Εσύ υποστήριζε από την αρχή ότι είναι η Γάλλη ομαδάρα, ομαδάρα. Είναι καλή ομάδα. Ναι, αλλά βλέπει και μόνο σου λε ότι μπορεί να κοντράρει του Ισπανού. Δηλαδή, πόσο άλλοι καλύτερα. Του Ισπανού έχουν αυτό το πρόβλημα. Εγώ πιστεύω ότι το over είναι καλό στοίχημα εδώ.
Ναι. Και για πρώτο γκολ ο Τόρες που έχουμε πει και από χθες ότι είναι μέσα στους υποψήφους για να βάλουν. Οι Γάλλοι παίζουν πίσω με Μεξές και.